Χαίρετε. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 23 Ιουλίου 2020. Χθες το βράδυ σας είχα πει στο live που κάναμε μαζί με το φίλο των παιδιών, τον Ανδρέα, ότι θα είχα κανονίσει ένα βίντεο για να ανέβαινε χθες το βράδυ, το οποίο δεν ανέβηκε τελικά. Και σήμερα το ανεβάζω 2 σε 1. Δηλαδή και το βίντεο που θα ανέβαινε χθες το βράδυ, αλλά και εκείνο που θα ανέβαινε σήμερα, τα έχω ενώσει. Γι' αυτό θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Υπάρχουν 2 κομμώσεις. Η μία κομμώση είναι το πρωί πρωτού πάω στο κομμωτήριο και η δεύτερη κομμώση είναι το μεσημέρι επιστρέφοντας από το κομμωτήριο. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω στην αρχή του βίντεο εδώ ότι ο τίτλος αυτής της νέας σειράς που είπα να ξεκινήσω ήταν ατυχής. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τη λέξη σκύλα, που σημαίνει θηλυκό σκύλος, που μόλις έχει γεννήσει και είναι προστατευτικός προς τα κουταβάκια του, στην Κύπρο δεν τη χρησιμοποιούμε αρνητική έννοια. Τη χρησιμοποιούμε χαριτωμένη έννοια. Με την έννοια μιας γυναίκας διεκδικητικής, μιας γυναίκας που δεν δέχεται να καθίσει μύγα στο σπαθί της. Στο live που κάναμε χθες το βράδυ, συνειδητοποίησα μέσα από τα σχόλιά σας, γιατί λαμβάνω σοβαρά υπόψη τα σχόλιά σας, και δέχομαι το γεγονός ότι εφόσον δεν έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα, δεν έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, έχω μεγαλώσει στην Κύπρο, στην κυπριακή διάλεκτο χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη χαριτωμένα. Φαίνεται όμως ότι σε αρκετά μέρη της Ελλάδος χρησιμοποιείται αυτή η λέξη με αρνητικό πρόσημο. Έτσι λοιπόν και το YouTube, το οποίο φαίνεται ότι έχει λογισμικό που μαζεύει λέξεις οι οποίες δεν είναι καθώς πρέπει, την έπιασε αυτή τη λέξη. Οπότε το ανεβάζω εκ νέου. Αντί να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη στην περιγραφή αυτού του βίντεο, χρησιμοποιώ τη λέξη διεκδικητικοί άνθρωποι. Άνθρωποι που προστατεύουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αγαπούν. Άνθρωποι που προστατεύουν τον εαυτό τους και τα αγαθά που έχουν. Και κυρίως τα πνευματικά αγαθά και τα συναισθηματικά αγαθά. Στα επόμενα βίντεο που θα γυρίσω, που θα μπω σε αυτή τη λίστα, θα χρησιμοποιήσω όρους έτσι λιγότερο αμφισβητούμενους. Ξεκαθαρίζω ότι με τον όρο σκύλα που αναφέρεται στα βίντεο, γιατί είχα γυρίσει αυτά τα 2 βίντεο που θα δείτε ενωμένα στη συνέχεια, δεν εννοούσα οτιδήποτε άλλο εκτός από τον άνθρωπο που είναι διεκδικητικός. Διεκδικητικός για τον εαυτό του, διεκδικητικός για τους ανθρώπους που αγαπάει και διεκδικητικός για τα αγαθά που έχει και κυρίως τα ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά. Να έχετε την αγάπη μου, ελπίζω να σας αρέσουν το βίντεο. Φιλιά! Καλημέρα, χαίρετε! Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 22 Ιουλίου και πρέπει να πάω στη Λευκοσία. Ναι. Οπότε μπήκα στο αυτοκίνητο και επειδή δεν έχουμε βίντεο για απόψε, θα σας φτιάξω ένα οδηγητικό. Έχω δει ένα πολύ ωραίο σχόλιο εδώ στο YouTube, έχει μέρες. Είναι ένα βίντεο που λέει πώς να γίνουμε σκύλες. Θέκλα μας χρωστά σε ένα βίντεο. Πες μας επιτέλους πώς να γίνουμε σκύλες. Πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να μην σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας, να μην συμβιβαζόμαστε με τα λίγα. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, πες μας. Λοιπόν, θα σας πω. Ό,τι ξέρω η κακομοίρα κι εγώ, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ καλή σκύλα. Προς γάτα ομοιάζω από αυτές τις παχές. Πώς είναι αυτός πώς τον λένε ο γάτος που του έχουν κάνει και ταινία. Είναι έτσι παχής. Πώς το λέμε ρε αυτό. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει ώρα που προσπαθώ να το γυρίσω, γι' αυτό βλέπετε κομματάκι, κομματάκι. Βλέπετε ότι έχει γίνει μοντάζ σε αυτό το βίντεο. Μοντάζ, μοντάζ, μοντάζ. Έχω ενώσει κομμάτια επειδή ξεκίνησα ένα βίντεο σκοπό και από τη ζέστη, ναι κυρίες και κύριοι, είναι 37 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, από τη ζέστη υπερθερμάνθηκε το προηγούμενο τηλέφωνο και έτσι έπρεπε να βάλω το άλλο το τηλέφωνο, το οποίο από ό,τι βλέπω τώρα τρέμει. Έτσι λοιπόν η φιλενάδα θέλει να της πω πώς να γίνει σκύλα. Κοίταξε, για να σου πω πώς να γίνει σκύλα, θα έπρεπε να ήμουν και εγώ σκύλα. Υπάρχουν 2 βιβλία, τα οποία δεν είναι γραμμένα από ψυχολόγο, είναι popular books, είναι δημοφιλή βιβλία, λαϊκά βιβλία, ανήκουν στην pop culture, τα οποία είναι αγγλικά, αλλά είναι μεταφρασμένα και στην ελληνική γλώσσα. Το ένα είναι Why do men love bitches και το άλλο είναι Why do men marry bitches.
Γιατί οι άντρες αγαπούν τις σκύλες, είναι το πρώτο βιβλίο της ιδίας συγγραφέως, τους οποίες δεν θυμάμαι φυσικά το όνομα. Και το δεύτερο είναι γιατί οι άντρες παντρεύονται τις σκύλες. Το οποίο αυτά τα βιβλία τα έχω διαβάσει προδεκαετίας, δεκαπενταετίας, από περιέργεια τα έχω διαβάσει. Όπως επίσης έχω διαβάσει και ένα βιβλίο που λέει γιατί τα καλά κορίτσια πάνε στο παράδεισο, τα κακά πάνε παντού, που είναι μιας Γερμανίδος φεμινιστικής συγγραφέως εκείνο το βιβλίο. Τα διάβασα αυτά τα βιβλία και έχω να πω ότι δεν πολύ συμφωνώ με το περιεχόμενό τους. Από την άλλη όμως, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα η γυναικεία ενδυνάμωση και οι γυναίκες να μάθουμε να βάζουμε όρια στους άλλους ανθρώπους, ούτως ώστε να μην παρασυρώμαστε από το μητρικό μας ρόλο, το μητρικό μας ρόλο ο οποίος είναι, μας έχει διδαχτεί ως ένας ρόλος φροντίστριας, ένας ρόλος μιας γυναίκας που κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που αγαπάει, τα παιδιά της και τον άνδρα της, και να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας ώστε να έχουμε και εμείς τη δική μας φροντίδα από το δικό μας εαυτό. Αυτό το βίντεο, παρόλο που έχει τον τίτλο «Πώς να γίνουμε σκύλες», δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, απευθύνεται και σε άνδρες, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε και την αρσενική και τη θηλυκή πλευρά του εαυτού μας και όλοι μας, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ., αντιμετωπίζουμε θέματα με την αυταξία μας και την αυτοεκτίμησή μας. Σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, και όπως λέει και η φίλη Καλλιόπη Γιαννάτου, για να είμαστε εδώ στο κανάλι, κάτι έχουμε κι εμείς. Κάτι έχει και αυτοί που το φτιάξει το κανάλι, κάτι έχουν και αυτοί που το παρακολουθούν, με την έννοια του ότι κάποια θέματα έχουμε ψυχολογίας, ψυχικής υγείας και ανθρωπίνων σχέσεων που μας απασχολούν. Για καλό το λέει η Καλλιόπη, δεν το λέει για κακό. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, λόγω της ιστορίας μας, εμείς οι Έλληνες, οι σύγχρονοι Έλληνες, έχουμε μέσα μας ένα στοιχείο ραγιαδιστικό, ένα στοιχείο υποτακτικό. Η πιο έτσι, μακρόχρονη περίοδος σκλαβιάς που έχει επηρεάσει πολύ την οτροπία του λαού μας είναι η τουρκοκρατία, η οποία πάνω κάτω διήρκησε 400 χρόνια στην Ελλάδα, στην Κύπρο λίγο λιγότερο. Όπως και να έχει όμως την περίοδο της τουρκοκρατίας, επειδή οι τακτικές των Οθωμανών ήταν να κάνουν πεδομάζωμα και από τα παιδιά να επιλέγουν τα πιο σπιρτόζικα, τα πιο δυναμικά, τα πιο όμορφα, αυτά που είχαν τα καλύτερα γονίδια και τις καλύτερες προπτικές, να τα επιλέγουν, είτε αν ήταν αγόρια να τα κάνουν γενίτσαρους, δηλαδή να τους προσιλητήσουν, να τους κάνουν στρατιώτες, ή αν ήταν κορίτσια να τα πάρουν στο χαρέμια, στα χαρέμια του Πασά, οι γονείς αναγκάστηκαν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με μία προσοχή, ούτως ώστε να μην ξεχωρίζουν ιδιαίτερως τα παιδιά τους, να μην αναγνωρίζουν την αξία τους τα ίδια τους τα παιδιά, δηλαδή να νιώθουν και να φαίνονται λιγότεροι από όσο είναι. Γιατί επί τουρκοκρατίας όποιος φαινόταν όμορφος, όποιος φαινόταν δυνατός, όποιος φαινόταν ευφυής, όποιος φαινόταν δυναμικός, την έτρωγε. Τον έπιαναν. Πεδομάζωμα. Αυτό δυστυχώς έχει αφήσει κατάλοιπα και στη δική μας την νοοτροπία σήμερα. Και όσο και αν έχουμε μεγαλώσει κάποιοι από εμάς από γονείς οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με την επιστήμη, με την παιδαγωγική, με την ψυχολογία ίσως, παρόλα αυτά υπάρχει αυτός ως το στοιχείο στην ανατροφή μας ότι δεν πρέπει να είσαι ιδιαίτερα εγωιστής, δεν πρέπει να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, δεν είναι θετικό πράγμα να έχεις ψηλή αυτοεκτίμηση, δεν είναι καλή ιδέα να φαίνεσαι περήφανος ή να φαίνεσαι αλαζόν κλπ. Φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα, το άκρο είναι να έχω εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, να είμαι δουλοπρεπής και να προσπαθώ να ικανοποιήσω και να φροντίσω τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων και να βάζω τον εαυτό μου τελευταίο των μου ικανών ίσως. Ή και το άλλο, το άκρο είναι να είμαι εγωκεντρικός άνθρωπος, να θεωρώ ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος, να είμαι όντως αλαζόν και να γνιάζομαι μόνο για τα δικά μου συμφέροντα χωρίς ενσυναίσθηση. Εκείνη το άλλο άκρο, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιάγνωστοι από κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, είδος εμπουκέτο,
Δεν μιλάμε για εκείνο το στοιχείο ότι είναι ιδανικό. Δηλαδή στην ερώτηση πώς θα γίνεις σκύλα. Τώρα, να γίνεις σκύλα δεν σημαίνει να γίνεις ναρκισίστρια ή να γίνεις άνθρωπος χωρίς ενσυναίσθηση. Να γίνεις σκύλα με την έννοια που λέγεται στην καθομιλουμένη και που έχει περιγραφεί στα βιβλία που σας έχω αναφέρει, τα οποία δεν τα συστήνω προς διάβασμα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ απλοϊκά και μπορεί να δημιουργήσουν θέματα, κατά τη γνώμη μου, στον αναγνώστη. Δηλαδή, ως ψυχολόγος δεν συμφωνώ με όλα όσα λέγονται σε εκείνο το βιβλίο. Όμως, με τον ορισμό της σκύλας, όπως τον περιγράφει, συμφωνώ με την έννοια ότι η σκύλα είναι μια γυναίκα που είναι προστατευτική προς τον εαυτό της. Όπως η σκύλα, το θηλυκό σκυλί, προστατεύει τα νεογέννητα κουταβάκια της και δεν επιτίθεται σε οποιονδήποτε πάει να πειράξει τα μωρά της, έτσι και μια γυναίκα σκύλα, bitch στην αγγλική διάλεκτο, στην αγγλική γλώσσα, είναι μια γυναίκα η οποία προστατεύει πάση θυσία τον εαυτό της και μετά τα παιδιά της και μετά οποιονδήποτε άλλο. Σε εκείνο το βιβλίο σας είπα ότι διαφωνώ να το διαβάσει κάποιος, ενώ διαφωνώ με το νόημα του βιβλίου. Το νόημα του βιβλίου είναι η γυναίκα να υποδηθεί τη σκύλα, δηλαδή να αντιγράψει εξωτερικά κάποιες συμπεριφορές δυναμικότητας, ανεξαρτησίας, υψηλής αυτοεκτίμησης, υψηλής αυτοπεποίθησης, να αντιγράψει αυτές τις συμπεριφορές, δηλαδή να κάνει αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί, χωρίς να δίνεται έμφαση στην αιτία που πολλές από εμάς δεν είμαστε δυναμικές, δεν είμαστε διεκδικητικές, δεν είμαστε αυτοπροστατευτικές. Κατά τη γνώμη μου πάντα, το να αλλάξεις εξωτερικά κάποιες συμπεριφορές χωρίς να αντιμετωπίσεις την αιτία που τις προκάλεσε, δεν οδηγεί στο ευκταίο αποτέλεσμα. Γιατί μέσα σου θα συνεχίσεις να είσαι μία γυναίκα φοβισμένη, μία γυναίκα που φοβάται μήπως και χάσει τη σημασία, την προσοχή, την αγάπη του άνδρα, μία γυναίκα η οποία είναι έρμεο της αδυναμίας της και μπορεί να δείχνει απ' έξω σκύλα και από μέσα να είναι ένα γατάκι κρυμμένο. Γατάκι κρυμμένο σε μια γωνιά που φοβάται. Παρόλο που οι γάτες οι μεγάλες είναι ανεξάρτητες και είναι ελεύθερες και είναι ανυπόταχτες, τα γατάκια τα μικρά, τα καημένα είναι και τυφλά, δεν βλέπουν, είναι και απροστάτευτα και γενικώς δεν μπορούν να προστατευτούν όπως προστατεύει η σκύλα τα κουτάβια της και κατ' επέκταση τον εαυτό της. Λοιπόν, η αλλαγή πρέπει να γίνει από μέσα. Η αλλαγή πρέπει να γίνει στο θέμα σχέση μου με τον εαυτό μου. Τι γνώμη έχω εγώ για μένα. Τι πιστεύω για μένα. Τι αξία πιστεύω ότι έχω ή πιστεύω ότι δεν έχω ως άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αξίζει να αγαπηθώ. Είμαι ένας άνθρωπος αρκετά σημαντικός ώστε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος θα έρθει στη ζωή μου, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, ή σε φιλική σχέση, είτε ερωτική σχέση, είτε επαγγελματική σχέση, ή ακόμη και σε οικογενειακή σχέση. Είμαι τόσο αξιόλογος άνθρωπος, ώστε να αξίζω να με σέβεται ο άλλος. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη δική μας αυτοεκτίμηση. Εάν μέσα μας έχουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε αξιαγάπητοι, και πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με τέτοιο στόχο, δηλαδή μας έχουν μεγαλώσει οι γονείς μας δίνοντάς μας εμέσως πλην σαφώς το μήνυμα ότι είμαστε άναξιοι αγάπητοι. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, αν κάνεις αυτό το πράγμα δεν θα σ' αγαπώ. Για μένα είναι απαράδεκτο ο γονιός να βγάλει ποτέ από το στόμα του τη λέξη «δεν θα σ' αγαπώ». Η αγάπη του γονιού είναι φυσική, είναι δεδομένη, με την έννοια του ότι από τη στιγμή που αποφασίζεις να φέρεις ανθρώπους στον κόσμο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συνδεθείς μαζί τους από το να τους αγαπήσεις. Και αν δεν μπορείς να αγαπήσεις τα παιδιά σου, μην κάνεις παιδιά. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή η κουβέντα, η οποία λεγόταν πάρα πολύ συχνά από γονείς στα παιδιά, όταν ήμουν εγώ μικρή τουλάχιστον, και ελπίζω πλέον να μην λέγεται, αν κάνεις αυτό, δεν θα σ' αγαπώ. Αν κάνεις αυτό, θα σ' αγαπώ. Δηλαδή, η αγάπη του γονιού προς το παιδί είναι διαπραγματεύσιμη και έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του παιδιού. Άρα δίνεται εμέσως πλην σαφώς, σαφέστατα, όχι εμέσως, σαφέστατα, άμεσα, το μήνυμα ότι υπάρχει περίπτωση να μην σ' αγαπώ. Αν εσύ κάνεις κάποιο λάθος, δεν θα σ' αγαπώ. Αν δεν κάνεις αυτά που θέλω εγώ να κάνεις, δεν θα σ' αγαπώ. Άρα αυτό το παιδί, το οποίο μεγαλώνει μέσα σε αυτή την νοοτροπία, μέσα σε αυτό το κλίμα ψυχολογικής
νοοτροπίας, ψυχικής, πώς να σου το πω, ψυχικής κατάστασης έτσι φοβιστικής. Νιώθει το παιδί ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαι σε επιφυλακή, επειδή μπορεί να κάνω κάποιο λάθος ή να μην κάνω κάτι σωστό και να πάψει η μάνα μου να μ' αγαπά, να πάψει ο πατέρας μου να μ' αγαπά. Αυτό το παιδί είναι πολύ φυσικό να μεγαλώσει σε έναν ενήλικα άνθρωπο ο οποίος δεν είναι γεμάτος ανασφάλειες, γεμάτος φοβίες, να μην είναι σίγουρος για την αξία του, να μην είναι σίγουρος για το δικαίωμα που έχει στο να αγαπηθεί. Να μην το γνωρίζει ότι δικαιούται να αγαπηθεί, ότι δικαιούται να είναι ευτυχής, ότι δικαιούται να έχει στη ζωή του πράγματα όπως έρωτας, όπως ευημερία, όπως σεβασμό από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί όταν λέμε να γίνουμε σκύλες, αυτό θέλουμε να πούμε. Να μάθουμε να απαιτούμε το σεβασμό. Και αν δεν έχουμε σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις, να τον απαιτούμε, και αν δεν δίνεται μετά που θα τον απαιτήσουμε, να αποχωρούμε από αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις. Λυπάμαι, γιατί μπορεί να ακούγεται μηδενιστικό και να ακούγεται, τι να πω, έτσι, λίγο σκληρό αυτό που λέω πάρα πολύ συχνά. Εάν μία σχέση δεν μπορεί να εξηγιανθεί, την κόβουμε μαχαίρι. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Διαφορετικά, αυτοί οι κόμποι που δεν λύνονται θα γίνουν κόμποι στο στομάχι και θα προκαλέσουν θέματα υγείας σοβαρά. Και ξέρουμε τι είδους θέματα υγείας μπορεί να προκληθούν, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Τα έχουμε δει, αυτοάνοσα, νοσήματα, καρκινογενέσεις, ιστορίες κακά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει ή έχουν μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελιχθούν σε συνεξαρτώμενους ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι ανέχονται να μην έχουν σεβασμό, ανέχονται να μην έχουν αγάπη, ανέχονται να μην έχουν εκτίμηση από τους ανθρώπους γύρω τους και καταπίνουν συνεχώς απογοήτευση, καταπίνουν συνεχώς μηνύματα αρνητικά για τον εαυτό τους, παραμένουν σε τοξικές σχέσεις με αποτέλεσμα όλη αυτή η τοξικότητα, όλο αυτό το ψυχικό δηλητήριο να μπαίνει μέσα τους και να κάνει ζημιά όχι μόνο στη ψυχική αλλά και στη σωματική τους υγεία. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Εννοείται ότι όλες οι ασθένειες που παθαίνει ένας άνθρωπος, οι σωματικές ασθένειες, ακόμη και οι ψυχικές διαταραχές, έχουν το στοιχείο της κληρονομικότητας μέσα, μιας κληρονομικής προδιάθεσης. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με κληρονομικές προδιαθέσεις για διάφορες σωματικές ή ψυχικές διαταραχές. Αυτά όμως τα γονίδια για να ενεργοποιηθούν, για να πατηθεί σκανδάλι δηλαδή, να βγει στην επιφάνεια μια προδιάθεση γενετική που έχουμε, χρειάζονται και κάποιοι παράγοντες περιβαλλοντικοί. Ένας εκ των οποίων είναι η εσωτερική καταπίεση. Το να καταπιέζουμε τον εαυτό μας, να καταπιέζουμε τα συναισθήματα μας, να τρογόμαστε από μέσα μας, να νιώθουμε ανήσυχοι, να νιώθουμε ανασφάλεια, να νιώθουμε φόβο, να είμαστε σε μια συνεχή ανησυχία. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, με θέλει, δεν με θέλει. Κάνει, φτάνει. Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε εσένα φίλη που ρώτησες πώς να γίνουμε σκύλες και σε όλες τις υπόλοιπες που σχολιάσατε από κάτω, γιατί διάβαζα μόνο το, είχα βγάλει σε screenshot σε απεικόνιση οθόνης μόνο το πρώτο σχόλιο και μετά εδώ την μπήκαν και άλλα ωραία σχόλια και από άλλες χρήστριες του καναλιού. Το μήνυμα μου σε εσάς που θέλετε να γίνουμε σκύλες είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το χωνέψουμε μέσα μας. Ότι κανείς άλλος δεν θα μας δώσει σεβασμό αν εμείς οι ίδιες δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Και ότι η δική μας ευτυχία ξεκινάει από εμάς και όχι από τους άλλους. Αυτά ακούγονται κοινότυπα. Τα έχω πει χιλιάδες φορές στα βίντεο, γιατί έχουμε 1800 βίντεο που έχουμε τώρα. Τουλάχιστον μια χιλιάδα φορά, 2000 φορές τα έχω πει. Ακούγονται κοινότυπα, ακούγονται συνηθισμένα. Α, αυτά μας το έχεις ξαναπεί. Αν δεν αγαπάς εσύ τον εαυτό σου, δεν θα σε αγαπήσει κανένας. Κι όμως είναι η πιο βασική αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής. Αν εγώ δεν εκτιμώ εμένα, πώς θα με εκτιμήσει ο άλλος? Και αν εγώ δεν αγαπώ εμένα, πώς θα με αγαπήσει ο άλλος? Δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω ή να υποβάλλω στον άλλον να με αγαπήσει. Μπορώ όμως να λειτουργώ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπω σε μη αγαπητικές συμπεριφορές να επισυμβαίνουν στη ζωή μου. Άρα η σκύλα ξέρει από μέσα της ξεκάθαρα ότι εγώ αξίζω να αγαπηθώ, αξίζω να τύχω σεβασμού, αξίζω να τυχάνω και να τύχω αγάπης, προστασίας από την κακία των άλλων, όλων αυτών των θετικών συναισθημάτων. Και δεν δέχομαι και δεν ανέχομαι κανείς και καμία να μου φέρεται με απαξιωτικό τρόπο. Δεν το δέχομαι.
βάζω όρια, λέω stop, stop, σταμάτα, δεν σου επιτρέπω να μου πατάς τον γκάλο, σταμάτα, δεν σου επιτρέπω να με υποτιμάς, σταμάτα, δεν σου επιτρέπω να μου δίνεις για μένα τη γνώμη ότι δεν είμαι αξιαγάπητος άνθρωπος, δεν δέχομαι να καταπιώ αμάσιτα τα σκουπίδια που μου ρίχνεις, δεν δέχομαι τη γνώμη που έχεις για μένα, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση αγαπητική και είναι εξαιρετικά μειωτική. Δεν συμφωνώ μαζί σου ότι δεν αξίζω. Δεν συμφωνώ μαζί σου ότι είμαι παιδί κατώτερου Θεού. Δεν συμφωνώ μαζί σου ότι εγώ δεν δικαιούμαι την ευτυχία. Αν εσύ κύριε, αν εσύ κυρία, άγνωστη, άγνωστη, γιατί και περί αγνώστων πρόκειται. Άγνωστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μας αγαπάνε. Ένας άνθρωπος που μας γνωρίζει πραγματικά δεν μπορεί παρά να μας αγαπήσει όλους μας. Γιατί η ουσιαστική σύνδεση και γνώση με τον άλλον άνθρωπο επιφέρει την αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι πάντα μπράβο, καλά κάνεις, συνέχισε, συγχαρητήρια. Η αγάπη πολλές φορές είναι καταλαβαίνω πώς λειτουργείς, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς δεν ταιριάζει με μένα, αλλά σε αφήνω να είσαι ο εαυτός σου και σε αγαπώ από μακριά. Εντάξει. Άγνωστη κυρία, άγνωστη κύριε, παράτα μας. Δεν μας αφοράς. Δεν περιμένω από εσένα να μάθω ποιος είμαι και ποια είμαι. Δεν μου αρέσει. Η εικόνα μου όπως καθρεφτίζεται στα δικά σου μάτια είναι ο καθρέφτης σου, δεν είναι αληθινός. Δεν θέλω να με βλέπεις. Δεν θέλω να με βλέπεις μέσα από τα δικά σου μάτια. Στο καλό, παράτα με. Πρέπει να μάθουμε να αποδιώχνουμε ανθρώπους από τη ζωή μας. Ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν μία εικόνα του εαυτού μας η οποία είναι διεστραμμένη και μας συμπεριφέρονται ως να είμαστε κατώτεροι τους και ως να μην αξίζουμε την αγάπη τους. Ανθρώπους οι οποίοι ζητούν από μας να κάνουμε πράγματα για να μας αγαπήσουν. Αν κάνεις αυτό θα σε αγαπήσω, αν δεν κάνεις αυτό θα σε αγαπήσω. Αν κάνεις το άλλο δεν θα σε αγαπήσω. Όχι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε κανενός τις οδηγίες παρά μόνο τις προσωπικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ήδη. Τα πράγματα που με υπευθυνότητα έχουμε αναλάβει ήδη. Έχουμε αναλάβει να φέρουμε παιδιά στον κόσμο. Ναι, θα καθίσουμε εκεί πέρα να τις υποχρεώσεις μας, να τις αναλάβουμε και να δώσουμε στα παιδιά μας ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσουν σε υγιείς ενήλικες οι οποίοι να μην γνωρίζουν πώς είναι να μην σε αγαπά ο άλλος και οτιδήποτε έρχεται που δεν είναι αγαπητικό προς το μέρος τους να το αποδιώχνουν ως ξένο. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ικανοποιήσουμε κανέναν. Καμιά γειτόνισσα, κανέναν συνάδελφο, κανέναν γκόμενο, καμία γκόμενα, κανέναν σύζυγο, καμιά σύζυγο, κανέναν πρώην σύζυγο, καμία πρώην σύζυγο, κανέναν να ικανοποιήσουμε τα τερτύπια του καθενός και να γινόμαστε χαλή να μας πατήσει και να φοράμε τόσο πολύ τα δικά του παπούτσια που πλέον έχουμε χάσει τα δικά μας παπούτσια. Υπερβολική ενσυναίσθηση. Υπάρχει όρος έμπαθ. Όρος έμπαθ στα αγγλικά, που μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν υπερβολική ενσυναίσθηση, που έχουν υπερβολικό φιλότιμο, που σκέφτονται πάρα πολύ τι σκέφτονται οι άλλοι και πολύ λίγο ή καθόλου το τι σκέφτονται ήδη. Οι λεγόμενοι people pleasers, αυτούς που έχουμε πει ξανά. Αυτοί που σκοπός της ζωής τους είναι να ευχαριστούν τους άλλους. Όχι, η σκύλα είναι ένα ζώο που σκοπός της ζωής της είναι να προστατεύει τον εαυτό της από την κακία και τους κινδύνους. Η σκύλα προστατεύει τα κουταβάκια της γιατί τα κουταβάκια της είναι αβοήθητα. Γιατί τα κουταβάκια της δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Σκεφτείτε όταν σκέφτεστε μία σκύλα, να σκέφτεστε όταν θέλετε να γίνετε σκύλα ή αν είστε άνδρας, δεν ξέρω πώς το λέγαμε, και τον άνδρα μπορεί να γίνει σκύλα, να γίνει σαν τη σκύλα, σαν το θηλυκό σκύλο που προστατεύει τα νεογέννητα του. Όταν σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να γίνουμε σαν τη σκύλα, να φέρνουμε στο μυαλό μας ακριβώς την εικόνα της σκύλας, που είναι προστατευτική προς τα παιδιά της και δεν αφήνει κανένα να τους πειράξει. Και εκεί που είναι γλυκύτατη, σε σκυλίτσες οι οποίες, εγώ δεν έτυχε ποτέ να έχω σκυλίτσα που να γεννήσει, είχα σκυλίτσα για 2-3 χρόνια, αλλά δεν είχε κάνει μωρό, η Λούση. Παλιά, παλιότερο, όταν ήμασταν στην Πάφο, είχαμε ένα κόλλι. Δεν είχε προλάβει να κάνει μωρό. Λοιπόν, ακούω από φίλες που έχουν σκυλίτσες ότι μπορεί να είναι το γλυκύτατο, το γλυκύτερο σκυλάκι και όταν γεννήσει να γίνεται φρουρός των παιδιών της. Άρα πώς θα γίνουμε σκύλες, θα γίνουμε φρουροί του εαυτού μας. Να μάθουμε να λέμε όχι. Όταν ο άλλος μας ζητάει να κάνουμε κάτι ή μας λέει κάτι, να βάζουμε
το μυαλό μας να δουλεύει και να επεξεργαζόμαστε, τα κίνητρα του άλλου. Γιατί το ζητάει αυτό από μένα, τι θέλει στην πραγματικότητα από μένα. Να μην καταπίνουμε αμάσιτους τους σκοπούς που μας περιγράφουν οι άλλοι ότι έχουν. Επειδή σ' αγαπώ, γι' αυτό στο λέω να το κάνεις αυτό. Όχι, αγάπη μου, δεν σημαίνει ότι επειδή μου λες σ' αγαπώ, ότι ισχύει ότι με αγαπάς. Και αν εσύ βαφτίζεις την αδιακρισή αγάπη, ή αν εσύ βαφτίζεις την παρεμβατικότητα αγάπη, ή αν εσύ βαφτίζεις την συνεξάρτηση αγάπη, ότι εγώ θα το αποδεχθώ. Φυσικά εννοείται ότι αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά βίντεο. Να μην σας πω ότι πρέπει να κάνουμε και ένα playlist πώς να γίνω σκύλα. Πώς να γίνουμε σκύλες. Πώς να γίνουμε σκύλες. Κάνουμε ένα τέτοιο playlist. Πώς να γίνουμε σκύλες. Ώστε κάθε φορά που προκύπτουν καινούριες πληροφορίες για την μετατροπή μας σε σκύλες, να τις μοιραζόμαστε σε αυτό το playlist. Προς το παρόν θα το βάλω αυτό στα θέματα αυτοβελτίωσης, αλλά είναι πολύ καλή ιδέα να φτιάξω και ένα playlist πώς να γίνουμε σκύλες ή πώς να βάζουμε όρια στους άλλους ανθρώπους, το οποίο ξαναλέω δεν αφορά μόνο γυναίκες, αφορά και άνδρες, γιατί υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι είναι υπερβολικά καταδεκτικοί, οι οποίοι είναι υπερβολικά παθητικοί, οι οποίοι αποδέχονται συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε να αποδέχονται, οι οποίες έρχονται από ανθρώπους που δεν τους εκτιμούν όπως αρμόζει να τους εκτιμούν κλπ. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή βρίσκομαι σε μια διαδικασία σκυλοποίησης εδώ και χρόνια, ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο με προβληματίζει εμένα είναι ο θυμός και η έκφραση του θυμού από γυναίκες, η οποία μετά χαρακτηρίζεται και ταμπελώνεται πως εσύ είσαι γυναίκα και δεν είναι καλή ιδέα να θυμώνεις. Λοιπόν, οι σκύλες θυμώνουν. Έχετε δει σκύλα που πάει κάποιος να πειράξει τα μωρά της, πόσο πολύ θυμώνει? Και χρειάζεται ίσως σε ένα επόμενο βίντεο να μιλήσουμε για την απενοχοποίηση του θυμού και ειδικά του γυναικείου θυμού. Γιατί στις αρχαίες πρωτόγονες μητριαρχικές κοινωνίες ο θυμός ήταν σπουδαίο προσόν των γυναικών. Ήταν το όπλο τους ο θυμός. Όπως οι άνδρες είχαν τη μυϊκή τους δύναμη, οι γυναίκες είχαν τον θυμό τους, τη συναισθηματική τους δύναμη. Και η αλήθεια είναι ότι ο γυναικείος θυμός είναι παρεξηγημένος σε μια κοινωνία η οποία έχει μια πατριαρχικότητα, αρκετή πατριαρχικότητα έχει ακόμη η κοινωνία μας. Ο γυναικείος θυμός ταμπελώνεται ως παλιοχαρακτήρας, αυτή είναι σκύλα και θυμώνει, δεν είναι γλυκιά, δεν είναι καλός άνθρωπος κλπ. Όμως η σκύλα η καλή, η σκύλα εδώ που θα μάθουμε να γίνουμε, μπορεί να συνδυάζει και τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα και την αγάπη προς τους ανθρώπους που της το βγάζουν αυτό το πράγμα, προς τους ανθρώπους που αξίζουν την αγάπη της, τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα της, όπως η σκύλα αγαπάει τόσο πολύ τα κουβεταβάκια της, αλλά να δείχνει και το θυμό της, να δείχνει τα δόντια της στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι επιβουλεύονται το well-being της, την ευεξία της, το καλό της ψυχής της. Α, είναι ωραίο. Αχ, τώρα φτιάχτηκα, θα κάνουμε νέο playlist πώς να γίνουμε σκύλες. Τι ωραία! Το οποίο το εμπνεύστηκα τώρα καθώς έφτιαχνα αυτό το vlog. Τα φιλιά μου σε όλους, έχω φτάσει στον προορισμό μου, τώρα θα πρέπει να σταθμεύσω, θα τα καταφέρω. Δείτε με και λίγο πώς δεν ξέρω να σταθμεύω αθηναϊκά. Στην Αθήνα δεν σταθμεύεται έτσι με πισινή. Τώρα δεν θα τα καταφέρω. Μπορεί κατά λάθος να τα καταφέρω, γιατί μερικές φορές κατά λάθος τα καταφέρνω στη σάφενση. Α! Επέτυχα το! Πώς σου φαίνεστε? Α! Κατάφερα τα! Κατά λάθος δηλαδή! Μέρος 2. Είναι η ίδια μέρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Είναι άλλη ώρα. Αυτό που είδατε χθες το βράδυ είχε γυριστεί το πρωί, αυτό είναι το μεσημέρι, στην επιστροφή προς το χωρίον. Και βλέπετε την αλλαγή στο μαλλί, η μπλούζα εξακολουθεί να είναι mirror-mirror, το μαλλί όμως έχει δεχθεί ένα ραφινάρισμα.
πήγα Λευκοσία, είχα κάποιες δουλειές στο ταχυδρομείο, είχα κάποιες δουλειές κάτω στην πόλη, πρέπει να πάρω για την Κυριακή ένα σκληρό δίσκο που χρειαζόταν για να φυλάξει τις φωτογραφίες της για να μην τις χάσει και βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες και ήταν κρίμα να μην έχει. Και πήγα και στη φίλη μου την Τζοάννα, την κομμότρια μου που είχα τόσα χρόνια στη Λευκοσία, που το κομμωτήριο της είναι εκεί στις Πετσών, απέναντι από το παλιό μου το σπίτι, και με χτένισε και είπαμε τα νέα μας και είδα την Τζοάννα μου και ήταν πολύ χαρούμενη και πολύ καλά και χαίρομαι. Λοιπόν, How to be a bitch part 2. Γουστάρω αυτή τη σειρά που ξεκινήσαμε, πώς να γίνουμε σκύλες. Και επειδή έχουν μεσολαβήσει κάποιες ώρες από την ώρα που έφτιαξα το πρωινό το βίντεο μέχρι τώρα, έχω και άλλες σκέψεις. Λοιπόν, ερωτήματα προς υποψήφιες σκύλες, άνδρες και γυναίκες, γιατί είπαμε ότι εδώ στο κανάλι μας δεν διαχωρίζουμε φύλλα, δεν διαχωρίζουμε ηλικίες, δεν διαχωρίζουμε προσανατολισμούς. Εδώ στο κανάλι μας είμαστε περιεκτικοί και επιλεκτικοί, αλλά και περιεκτικοί. Επιλεκτικοί με την έννοια ότι επιλέγουμε ανθρώπους επίπεδου για να έχουμε ανθρώπους κάποιου ψυχικού και πνευματικού επίπεδου για να έχουμε στην παρέα μας. Γνωρίζετε ότι είμαστε αποκρυψίες. Πάτησα το φρένο πολύ. Γνωρίζετε ότι βάζουμε σε απόκρυψη ανθρώπους οι οποίοι δεν μας σέβονται, αλλά είμαστε και περιεκτικοί με την έννοια ότι δεν βγάζουμε ανθρώπους από την παρέα μας γιατί δεν ταιριάζουν στις νόρμες. Λοιπόν, πώς να γίνουμε σκύλες? Αυτή που δεν είναι σκύλα ή αυτός που δεν είναι σκύλα έχει ως πρώτη προτεραιότητα να ευχαριστήσει τους άλλους. Είναι δηλαδή people pleaser. Σε όλες τις αποφάσεις που παίρνει για το πώς να διαχειριστεί τις ανθρώπινες σχέσεις, πρωτεύοντα ρόλο παίζει το πώς θα το πάρει ο άλλος, πώς θα το πάρει η άλλη, θα της αρέσει, θα του αρέσει, θα το πάρει καλά, δεν θα το πάρει καλά, θα το πάρει θετικά, θα το πάρει αρνητικά. Έχουμε μέσα στο μυαλό μας, όλοι εμείς οι people pleaser, όλοι οι people pleasers της γης, όλοι οι ξενεξαρτώμενοι ενωμένοι, έχουμε μέσα στο μυαλό μας την επιθυμία να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των άλλων. Την ανάγκη να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των άλλων, γιατί η διαφορά μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας είναι πολύ ουσιώδης. Η ανάγκη είναι κάτι που έχεις ανάγκη να το κάνεις και αν δεν το κάνεις δεν μπορείς. Είναι κάτι επιτακτικό, είναι κάτι σαν ένστικτο, είναι κάτι βασικό για τον άνθρωπο. Και όταν έχεις την παθολογία του people pleaser ή του συνεξαρτώμενου ή αυτού του ευχαριστητή άλλων ανθρώπων, έχεις τεράστια ανάγκη να ευχαριστήσεις τους άλλους. Έχεις τεράστια ανάγκη να δεις το χαμόγελο στα χείλη των άλλων. Έχεις τεράστια ανάγκη να πάρεις το ευχαριστώ από τους άλλους. Έχεις τεράστια ανάγκη να πάρεις τον μπράβο από τους άλλους. Ή να ακούσεις ότι σε χρειάζονται, ότι σε θέλουν, ότι είσαι πολύ σημαντικός, ότι είσαι πολύ σημαντική και να σου πούν και αυτό το πολύ αναμενόμενο «Σ' αγαπώ, σε θέλω, σε έχω ανάγκη». Και ετεροπροσδιορίζεσαι, δηλαδή αντί να προσπαθείς να χτίσεις τη δικιά σου ευτυχία, αναλώνεσαι στο να ευχαριστήσεις τους άλλους, γιατί θεωρείς ότι εξ ανταποκρίσεως, τέλος πάντων, μέσα από την ευτυχία των άλλων θα πάρεις και εσύ λίγη χαρά. Και τι κάνεις? Ξοδεύεις την ενέργεια σου, το χρόνο σου, τα χρήματα σου, τη δύναμη του μυαλού σου, τα συναισθήματα σου, ό,τι resources, ό,τι εφόδια έχεις στη διάθεσή σου, τα ξοδεύεις για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Οι οποίοι άλλοι, σας πω ένα μυστικό το οποίο είναι πασίγνωστο, δεν ευχαριστιούνται ποτέ. Κάτι μανάδες αυκαρίστητες, υπάρχει λέξη αυκαρίστητο στην Κυπριακή διάλεκτο, που σημαίνει αυτός που δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Κάτι μανάδες που δεν ευχαριστούνται με τίποτα, κάτι πατεράδες αυστηροί και επικριτικοί, κάτι σύντροφοι ερωτικοί, οι οποίοι ό,τι και να τους κάνεις δεν θα χαμογελάσει το χυλάκι τους, επειδή στην ουσία δεν σε γουστάρουν, δεν σε θέλουν αρκετά, δεν σε αγαπάνε αρκετά ή δεν μπορούν να αγαπήσουν. Ή δεν είναι μαζί σου με το κέφι τους, είναι μαζί σου για αυτά που έχεις να τους προσφέρεις. Ας σταματήσουμε επιτέλους να προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Και ας βάλουμε προτεραιότητα στη ζωή μας να ευχαριστήσουμε εμάς. Αλήθεια, ξέρεις τι σε ευχαριστεί? Ξέρεις τι σου αρέσει να κάνεις? Ξέρεις ποιες δραστηριότητες σε γεμίζουν συναισθηματικά, ψυχικά? Ξέρεις ποια πράγματα
όταν τα κάνεις, όταν τα απολαμβάνεις, σου δίνουν χαρά. Έβλεπα αυτές τις μέρες ένα απόσπασμα που μου στείλε μια φίλη από το κανάλι, από μια εκπομπή, στην οποία έλεγε μια από τις παρουσιάστρες ότι ο άντρας είναι πολύ σημαντικός για μια γυναίκα, η ερωτική σχέση είναι πολύ σημαντική και ίσως είναι, και είπε αστειευόμενη ίσως, ότι είναι και πιο σημαντική από τη φιλία. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ο έρωτας, είναι κινητήριος δύναμη ο έρωτας, ο έρος. Γράφω και ένα βιβλίο τώρα για αυτό το θέμα, αλλά αλίμονο αν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι που βάζουμε πάνω απ' όλα τα γενετικά μας όργανα και βάζουμε πάνω απ' όλα το παραμύθι για τα ρομάντζα που μας έχει πουλήσει η pop κουλτούρα. Δεν είμαι εναντίον του έρωτα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να τον βγάλουμε από τη ζωή μας τον έρωτα ή να μην τον απολαύσουμε όταν τον έχουμε, αλλά το να θυσιάζουμε στο βωμό του έρωτα και στο βωμό μιας ερωτικής σχέσης, φιλίες, προσωπικές συνήθειες, τα χόμπι μας, τις επιδιώξεις μας, τους στόχους μας, τον ίδιο μας τον εαυτό, και να πουλιούμαστε για έναν έρωτα, για να μας πει ο άλλος ένας αγαπώ ή να μας παντρευτεί ή να κάνει παιδί μαζί μας ή να κάνει δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μας έχει φυτευτεί μέσα στον εγκέφαλο από την pop κουλτούρα και από τη διαπαιδαγώγηση μας ότι αυτό σημαίνει αγάπη. Δηλαδή και στον έρωτα ερχόμαστε και ψάχνουμε από μια αγάπη εξωτερική, από μια εξωτερική πηγή, κάποιον άλλον που θα μας αγαπήσει, να μας δώσει χαρά μέσα μας. Όμως οι έρωτες, οι ενθουσιασμοί, οι καινούργιες φιλίες που μπορεί να είναι έτσι πολύ, που μπορεί να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που να είναι πολύ ενθουσιώδης και να είναι πολύ δοτικός και να είναι πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο και μετά να ξαφανιστεί από τη ζωή μας. Δηλαδή όλα αυτά τα quick fixes, όλα αυτά τα, οι μαγικές λύσεις. Ο έρωτας είναι μια μαγική λύση. Ερωτεύομαι κατά προτίμηση κεραυνοβόλα, αφήνομαι και παρασέρνομαι από αυτόν τον έρωτα, αλώνομαι μέσα στην δίνη του έρωτα, αφήνω τον έρωτα και την ερωτική σχέση και το φλερτ και το οτιδήποτε είναι αυτό που κάνω με το ερωτικό μου τέρι, το αφήνω να είναι πρωταρχικό στοιχείο σε όλη μου τη ζωή, παραμελώ τη σχέση μου με τον εαυτό μου, παραμελώ τη σχέση μου με τα παιδιά μου, αν έχω, παραμελώ τη σχέση μου με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, όπως είναι οι φίλοι μου, όπως είναι οι συνεργάτες μου, όπως είναι οι άνθρωποι που είμαι πραγματικά κοντά σε αυτούς, και επειδή η σχέση μας δεν είναι ερωτική, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να διαρκέσει, και τα δίνω όλα για τον έρωτα, και πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, ο έρωτας ξεφουσκώνει εύκολα, σαν μια φούσκα που φουσκώνεις, και πάντα πάει μια καρφιτσούλα, σπάει, σκάει φούσκα και μένεις εκεί και είσαι άδειος, ήσουν από πάντοτε άδειος. Η φούσκα σου έδινε την ψευδέστηση γεμίσματος και παραμένεις άδειος, μόνος και δυστυχής. Γι' αυτό το λόγο, πολλές φορές, το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ, παρόλο που έχω κάνει και εγώ πολλές φορές αυτό το λάθος, δεν μπαίνουμε σε ερωτικές σχέσεις αν δεν νιώθουμε καλά εμείς οι ίδιοι μέσα μας, αν δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Εάν έχουμε σοβαρά συναισθηματικά κενά και βρεθεί ένας έρωτας σωτήρας, ένας έρωτας σχεδία για να μας βγάλει από την τρικυμία, να μην τον πιάσουμε. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να δημιουργήσουμε υγιή σχέση με τον εαυτό μας, να μπορούμε να συνυπάρξουμε με τον εαυτό μας, να μπορούμε ουσιαστικά να ζήσουμε μόνοι μας, γιατί οι έρωτες έρχονται και παρέρχονται. Οι μαγικές λύσεις μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάψουν να υπάρχουν. Τα εξωτερικά φτιαξίματα, τα fixes που παίρνουμε από ουσίες, από κάθε ειδών εθισμούς, γιατί και οι σχέσεις είναι ένας εθισμός, και στον έρωτα υπάρχει ένας εθισμός, όλα αυτά δεν μας γεμίζουν τη ψυχή μας μακροπρόθεσμα, δεν μας γεμίζουν την ψυχή μας ουσιαστικά. Για λίγο νιώθουμε ωραία, για λίγο νιώθουμε καλά, και όταν φύγει η επίδραση του εθισμού, όταν φύγει το fix, αυτό το φαινόμενο του φτιαξίματος, της εφορίας που νιώθουμε όταν έχουμε το αντικείμενο του εθισμού μας στα χέρια μας ή στο σώμα μας ή δεν ξέρω εγώ στο μυαλό μας ή στο συναίσθημά μας, τότε νιώθουμε ακόμη πιο άδειοι. Πώς να γίνουμε σκύλες, να βάλουμε προτεραιότητα, να ικανοποιήσουμε τις δικές μας επιθυμίες που έχουν να κάνουν με εμάς. Μην μου πείτε ότι αυτό με κάνει εμένα ευτυχισμένη είναι να είμαι με έναν άνδρα, ή αυτό με κάνει εμένα ευτυχισμένο είναι να είμαι μια γυναίκα,
και αυτό που θα με κάνει εμένα ευτυχισμένο είναι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τίποτα άλλο, ή αυτό που με κάνει εμένα ευτυχισμένο είναι να έχω πάρα πολλά χρήματα, ενώ πράγματα τα οποία δεν είναι πάντοτε στα χέρια μας και δεν είναι και ουσιαστικά. Τι μ' αρέσει πραγματικά να κάνω, για παράδειγμα. Παράδειγμα, μ' αρέσει το καλό φαγητό, το υγιεινό φαγητό. Φροντίζω να ταΐζω τον εαυτό μου με υγιεινό φαγητό. Μ' αρέσει η γυμναστική, η άσκηση φυσική. Φροντίζω να δίνω στον εαυτό μου, στο σώμα μου και στη ψυχή μου φυσική άσκηση. Μου αρέσουν κάποιες συγκεκριμένες ταινίες ή σειρές. Βρίσκω χρόνο, δίνω στον εαυτό μου χρόνο για να παρακολουθήσει αυτές τις ταινίες και τις σειρές. Μου αρέσει να διαβάζω συγκεκριμένα βιβλία. Βρίσκω χρόνο, βρίσκω τα βιβλία για να τα διαβάσω. Μου αρέσει, ξέρω εγώ, π.χ. η κυπουρική. Ασχολούμαι ουσιαστικά με την κυπουρική, αν μου αρέσει η κυπουρική, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βρείτε ποια είναι τα πράγματα που σας αρέσουν εσάς των ιδίων. Τι σου αρέσει να κάνεις, τι άμα έχεις μέσα στο σώμα σου, μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη ζωή σου, σε κάνει χαρούμενο. Σε κάνει χαρούμενο, για παράδειγμα, το να έχεις, να έχεις κάποιες δραστηριότητες που εκτονώνεσαι και που ξεδίδεις και νιώθεις ωραία, όπως για παράδειγμα το τρέξιμο, τον τζόκινγκ που κάνει πολλοί κόσμος, το περπάτημα στη φύση, το hiking. Σου κάνει καλό, σου κάνουν καλό υγιείς φιλίες. Δυσκολεύομαι να βρω τη λέξη. Επένδυσε σε υγιείς φιλίες. Επένδυσε στις ουσιαστικές σχέσεις. Επένδυσε. Αυτό που μας έχει πει η μελέτη του Harvard, η μελέτη της ευτυχίας, το The Boston Study, το έχω αναφέρει σε ένα προηγούμενο βίντεο και σας έχω βάλει και ένα link από ένα από τις δημοφιλείς δημοσιεύσεις για αυτή τη μελέτη, είναι ότι η ευτυχία των ανθρώπων συνίσταται σε meaningful connections, βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις με βαθύ νόημα. Και βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις δεν είναι οι σεξουαλικές, δεν είναι οι ερωτικές. Θέλει πάρα πολύ δουλειά μια ερωτική σχέση για να καταστεί όντως true, deep, meaningful connection. Μια αληθινά, βαθιά, νοηματοδοτούμενη σύνδεση. Η πρώτη σχέση την οποία οφείλουμε να καλλιεργήσουμε για να έχουμε μια βαθιά, meaningful connection, είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Μετά είναι η σχέση μας με τους φίλους μας ή τη φίλη μας ή το φίλο μας. Τους ανθρώπους εκείνους, τους λίγους, γιατί δεν βρίσκουμε πολλούς φίλους, λίγους. Τους λίγους ανθρώπους εκείνους τους οποίους επιλέγουμε στη ζωή μας και επενδύουμε ουσιαστικά στο να δημιουργήσουμε βαθύ σύνδεσμο με αυτούς τους ανθρώπους. Ας μην παραμελούμε τους φίλους μας. Ας μην παραμελούμε τους ανθρώπους που μας αγαπάνε. Μπορεί να έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μας. Μπορεί να έχουμε δύο, μπορεί να έχουμε τρεις. Δεν λέω ότι θα έχουμε πολλούς. Δεν λέω ότι έχουμε δεκάδες και είμαστε τόσο κακομαθημένοι και τους παραμελούμε. Αλλά συνήθως αυτό που παρατηρείτε στις μη σκύλες, στους μη σκύλους. Είπε το πάγιο στο αρσενικό, αλλά. Σε αυτούς που δεν είναι σαν τις σκύλες, είναι να παραμελούν τους ανθρώπους που είναι γλυκύτατοι μαζί τους και να ελκύονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι απορριπτικοί, είναι αρνητικοί, είναι ψυχροί, τους φτύνουν και κολλάνε. Τη σκύλα, άμα τη φτύσεις, δεν κολλάει, σε φτύνει πίσω. Τη σκύλα, άμα τη φτύσεις, δεν κολλάει, σε φτύνει πίσω και σου δείχνει και τα δόντια της, που είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μου. Άρα, πώς να γίνουμε σκύλες νούμερο 2, βάζουμε προτεραιότητα τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες, βάζουμε προτεραιότητα να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας και όχι να ευχαριστούμε τους άλλους. Και θυμώνουμε δυνατά, δυναμικά, υγιώς, θυμώνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν εμπόδιο σε αυτή την υγιή σύνδεση με τον εαυτό μας. Τους ανθρώπους που μας καταπατάνε, τους ανθρώπους που μας δίνουν το μήνυμα ότι δεν αξίζεις εσύ, δεν αξίζεις να αγαπηθείς, δεν είσαι αξιαγάπητος. Η σκύλα γνωρίζει πολύ καλά πως είναι αξιαγάπητη και το περιφρουρεί. Όπως η σκύλα περιφρουρεί τα νεογέννητα κουταβάκια, έτσι και ο άνθρωπος που λειτουργεί σαν σκύλα περιφρουρεί το αξιαγάπητον του εαυτού του και επιλέγει επιλογές οι οποίες να τονίζουν το αξιαγάπητο του εαυτού του. Αν δεν μας αγαπήσουμε εμείς, αν δεν μας βάλουμε εμείς προτεραιότητα, κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Εννοείται ότι δεν εξαντλείται με ένα και με δύο και με τρία βίντεο το θέμα πώς να γίνουμε σκύλες. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο από το playlist πώς να γίνουμε σκύλες. Σε αυτό το βίντεο ελπίζω να κατάφερα να μεταφέρω το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω,
που είναι να βάλουμε την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών και επιθυμιών πρώτη στη λίστα και όχι των άλλων. Πρώτα εμιάς είμαστε υπεύθυνοι και οφείλουμε να φροντίζουμε και να φροντίζουμε να είμαστε καλά. Ξέρεις τι σου αρέσει, ξέρεις τι σε κάνει ευτυχισμένο, ξέρεις τι σε κάνει ευτυχισμένη, βρες το και κάνε το. Επένδυσε πάνω σου, επένδυσε σε σχέσεις ανταποδοτικές. Η φιλία είναι μια ανταποδοτική σχέση. Δεν είναι μια σχέση που μόνο δίνεις, είναι μια σχέση που παίρνεις και δίνεις. Και είναι πολύ πιο εύκολο να επιτύχεις ανταποδοτική σχέση στη φιλία παρά ανταποδοτική σχέση σε ερωτικό επίπεδο. Σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο θα το πούμε αυτό το θέμα, γιατί είναι τόσο δύσκολο να είμαστε σκύλες στις ερωτικές σχέσεις, σε επόμενο βίντεο. Αλλά σε αυτό το βίντεο λέω, επενδύστε στον εαυτό σας, επενδύστε στις φιλίες σας, στις υγιείς φιλίες και περιφρουρίστε όπως τη σκύλα οποιονδήποτε δεν σας έχει προτεραιότητα. Την αγάπη μου. Φιλιά!